εφαρμογή του SafePass στις εισόδους των δημόσιων νοσηλευτηρίων έφερε σωρία αντιδράσεων κυρίως από τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτει αφορά τη συνοδεία ανηλίκων παιδιών τόσο στο τμήμα πρώτων βοηθειών όσο και κατά την εισαγωγή τους εντός των κλινικών. Σήμερα έτυχε να βγω έξω να δω τα λερωμένα τα ρούχα, ας πούμε. Και είπα το στην έξοδο, είπα μου εντάξει, και που μπήκα μέσα ήθελα τη safe pass, ευτυχώς είχα το. Με την είσοδο μου στο νοσοκομείο με επέβαλαν εμένα σε rapid test και έκαναν και στο παιδάκι με την είσοδο του και rapid test και PCR. Είναι κάπως δύσκολο, είναι και επώδυνο, αλλά από τη στιγμή που θέλει να γίνεις καλά από τους γιατρούς πρέπει να ακολουθήσεις τα πρωτόκολλα. Με ρωτήσανε, αλλά εγώ είχα το κάνει πριν μια ώρα το rapid test. Χρειάζεται. Διαφωνία αλλά και συζητήσεις αναφορικά με την ανακοίνωση των δημόσιων νοσοκομείων για εφαρμογή του SafePass. Η διαδικασία προβλέπει ότι αυτός ο οποίος θα επισκεφθεί δικών του άτομων στο νοσοκομείο θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από τη διεύθυνση του νοσοκομείου και να έχει και SafePass. Όσον αφορά τα παιδιά, προσπαθούμε πάντοτε να βοηθήσουμε τους γονείς τους ώστε να είναι κοντά στα παιδιά τους. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που εκεί απαιτείται οπωσδήποτε να υπάρχει το safe pass για να διασφαλίζεται και η ασφάλεια η δική τους αλλά και η ασφάλεια των υπολείπων άλλων που νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο OKPE ξεκαθαρίζει πως αυτή η διαδικασία αφορά όλους τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.